yoldaşlar, Yunanistan Komünist Gençliği'nin üyeleri ve dostları. Sizleri Türkiye Komünist Gençliği adına selamlıyorum. Αγαπητοί σύντροφοι, μέλη και φίλοι της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας, σας μεταφέρω χαιρετισμούς εκ μέρους της Κομμουνιστικής Νεολαίας Τουρκίας. Αυτές τις μέρες που η υπεριαλιστική πολεμοκαπηλεία είναι σε έξαρση, η συγκέντρωση εκατοντάδων νεολαίων στην Αλεξανδρούπολη είναι ιδιαίτερα σημαντική, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για όλους τους λαούς της περιοχής. Το ΝΑΤΟ προσπαθεί να εντείνει την παρουσία του στην περιοχή στην οποία βρισκόμαστε υπό το πρόσχημα της ασφάλειας και δημιουργεί ένα τεράστιο σωρό από όπλα στις βάσεις που βρίσκονται εδώ. Την ίδια στιγμή που οι αστεί πολιτικοί στην Ελλάδα στηρίζουν αυτές τις πολιτικές του ΝΑΤΟ, οι αστεί πολιτικοί στην Τουρκία έχουν εισέλθει επίσης στη κούρσα, λέγοντας «εμείς στηρίζουμε περισσότερο το ΝΑΤΟ». Τις προηγούμενες εβδομάδες, εμείς, η Κομμουνιστική Νεολαία Τουρκίας, υψώσαμε τη φωνή μας ενάντια στο ΝΑΤΟ και στη ΣΥΠΑ, φωνάζοντας το σύνθημα της νεολαίας «Δεν θα περάσει ο υπεριαλισμός» στη κινητοποίηση μπροστά στην αεροπορική βάση του Ιτζιρλίκ. Η νατοϊκή βάση του Ιτζιρλίκ δημιουργήθηκε από τη ΣΥΠΑ μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο για να αξιοποιηθεί σε διάφορες επιχειρήσεις εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. Ενώ ήταν κέντρο κατασκοπευτικών δραστηριοτήτων ενάντια στο σοσιαλισμό, μετατράπηκε σε αποθήκη πυρηνικών όπλων. Όλες οι πληροφορίες για τα πυρηνικά όπλα στη βάση του Ιτζιρλίκ παραμένουν κρυφές από το λαό. Μετά από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, η συγκεκριμένη βάση αξιοποιήθηκε από τις αμερικάνικες υπεριαλιστικές επεμβάσεις στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Παρότι η Σοβιετική Ένωση δεν υπάρχει πια, τα πυρηνικά όπλα παραμένουν έτοιμα προς χρήση στο Ιτζιρλίκ. Ο μοναδικός σκοπός της βάσης είναι η χρήση των πυρηνικών ενάντια στον εργαζόμενο λαό σε περίπτωση που χρειαστεί. Σήμερα, ο καπιταλισμός βρίσκεται σε μεγάλη κρίση ηγεμονία σε όλο τον κόσμο. Η εργατική τάξη είναι καταδικασμένη στη φτώχεια, τις πανδημίες και ο βρώμικος ανταγωνισμός μεταξύ των υπεριαλιστικών δυνάμεων κλιμακώνεται. Παράλληλα, η ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ εντείνουν την παρουσία τους στην Ελλάδα και την Τουρκία και δημιουργούν νέες βάσεις. Γνωρίζουμε πως αυτές οι βάσεις σε δύο γειτονικές χώρες είναι επικίνδυνες για όλους τους λαούς της περιοχής. Κάτω από τις υποτιθέμενες ανησυχίες του ΝΑΤΟ για την ασφάλεια, δεν βρίσκεται η επιθυμία προστασίας των λαών, αλλά η απροκάλυπτη πρόθεση να καταστήλουν οποιαδήποτε πιθανή απειλή ενάντια στην καπιταλιστική εξουσία. Σήμερα, το αίτημα για ισοτιμία και ελευθερία απαιτεί πάνω απ' όλα την πάλη ενάντια στον υπεριαλισμό. Η εναντίωση στον υπεριαλισμό σημαίνει εναντίωση σε όλες τις διεθνείς ενώσεις και σε όλες αυτές τις βάσεις. Η συντροφική σχέση ανάμεσα στην Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας και την Κομμουνιστική Νεολαία Τουρκίας βασίζεται σε ιστορικούς δεσμούς και την πολιτική συνεργασία μεταξύ των κομμάτων μας, το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Τα κόμματα και οι νεολαίες μας παλεύουν θαρετά ενάντια στον καπιταλισμό και το υπεριαλιστικό σύστημα εδώ και πολλά χρόνια. Μπροστά στον εθνικισμό των αστικών τάξεων που προκαλεί εχθρότητα μεταξύ των λαών μας, αυτή η συντροφική σχέση χαράζει το δρόμο για το κομμουνιστικό κόσμο του μέλλοντος, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την ενότητα των λαών μας ενάντια στο κοινό εχθρό, την αστική τάξη ενάντια στον υπεριαλισμό. Ως νεολαίες των δύο γειτονικών χωρών, μοιραζόμαστε όχι μόνο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, αλλά και μία σχέση με στόχο την επίλυσή τους. Δηλαδή το στόχο της σοσιαλιστικής επανάστασης, που σημαίνει την πλήρη ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος. Μαζί με όλες τις προηγούμενες κοινές μας δράσεις, έκφρασης αυτής της συντροφικότητας, αποτέλεσε και η επίσκεψη του ΚΚΕ στην Τουρκία τις προηγούμενες εβδομάδες. Γνωρίζουμε πως η πρόκληση της Κομμουνιστικής Νεολαίας Τουρκίας στην κατασκήνωση που οργανώνεται σήμερα, συγγνώμη πρόσκληση, αποτελεί επίσης έκφραση αυτής της συντροφικής σχέσης και σας ευχαριστούμε για αυτό. Θα θέλαμε να δώσουμε ξανά τα συγχαρητήριά μας σε όλα τα μέλη και τους φίλους της ΚΝΕ για την επιτυχία τους στις πρόσφατες φοιτητικές εκλογές. Ζήτω ΚΝΕ, ζήτω ΚΚΕ, ζήτω σοσιαλισμός.